Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και έχω επίσης μια ιδιαίτερη χαρά. Γιατί φιλοξενούμε εδώ στο Εστία TV την αγαπημένη μου φίλη και συγγραφέα και με ένα τεράστιο συγγραφικό και όχι μόνο έργο, την Ντορέτα την Πέπα. Ντορέτα μου, καλώς ήρθες. Καλώς και σας πάλι στο Εστία TV. Καλώς σας ξαναβρήκα. Μου λείψατε. Όλοι, εσύ πάνω από εμένα... Και εμένα, Ντορέτα μου, έχεις λείψει πάρα πολύ. Αλλά βέβαια εμείς κρατάμε την επαφή μας. Τι να κάνουμε, οι καιροί αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και βέβαια και τα άρθρα σου στο ηχόρ είναι συγκλονιστικά. Και βέβαια και το τελευταίο πρωτοσέλιδο του ηχόρ, μόλις βγήκε το τεύχος, το 170, πριν από περίπου 5 μέρες, με το δικό σου το πρωτοσέλιδο άρθρο πάνω στα μαντία, ένα κεντυματική τέχνη. Ένα καταπληκτικό άρθρο. Και είναι χαρά ιδιαίτερη. Πάντα με τιμάς. Πάντα με τιμάς και σε ευχαριστώ. Μα είναι αλήθεια, γιατί το έργο σου δεν χρειάζεται, μιλάει από μόνο του. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτές τις δεκαετίες, έχεις προσφέρει ένα τεράστιο έργο. Και βέβαια και με τη συνεργασία μας στο ηχόρ, επί σειρά ετών, και με τα δύο βιβλία που μου έχει κάνει την τιμή και έχουμε βγάλει στις εκδόσεις Εύανδρος, τα καταπληκτικά αυτά βιβλία πάνω στις δύο σύνδεσεις. Αυτά, γιατί ο Λιδός ήταν άγνωστος. Τελείως άγνωστος ήταν. Ακριβώς. Τις δύο σημείες και άλλα έργα του Ιωάννη του Λιδού και βέβαια τα περίεργα φαινόμενα στην αρχαιότητα και τραβάνε και μέχρι σήμερα με πολλές προφητείες που είναι μέσα και πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και ετοιμάζουμε και άλλο. Πολύ σημαντικό βιβλίο. Ετοιμάζουμε και άλλο, δεν το λέμε όμως. Δεν το λέμε ακόμα. Είναι ακόμα αγέννητο. Έτσι. Και σήμερα είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε επίσημα πλέον αυτό που συζητούσαμε εδώ και καιρό και βρήκαμε τον τρόπο για να ξεκινήσουμε. Είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε την επίσημη έναρξη των κύκλων σπουδών που εσύ θα διδάσκεις εδώ μέσα από το κανάλι, το Εστία TV, μια σειρά σεμιναρίων που ξεκινάει ο πρώτος κύκλος. Ο πρώτος κύκλος θα ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, και θέμα είναι γνωσιοθεραπεία. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια, Ντορέτα, για το τι είναι η γνωσιοθεραπεία, τι θα πραγματεύεται αυτός ο κύκλος σπουδών που ξεκινάμε την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου? Ο ελληνικός τρόπος είναι η γνώση. Ό,τι είναι γνώση, πραγματικά, είναι σαν μια μικρή θετική εισρωή ενέργειες μέσα στον άνθρωπο, στο μυαλό του, στην ψυχή του, στην ύπαρξή του. Κάθε γνώση. Όταν κάποιο μικρό παιδάκι, ας πούμε, πρώτο ανακαλύπτει, ας το ξεκινήσουμε από το απλό. Πρώτα το ανακαλύπτει κάτι, ένα αντικείμενο, βλέπεις, χαίρεται, είναι μια καινούργια ζωή. Κάθε γνώση. Το ίδιο συμβαίνει και στους ενηλίκους. Μόνο που η συνήθεια, τα προβλήματα, όλα αυτά που βιώνει ο ενήλικος άνθρωπος, ειδικά σήμερα σε μια τέτοια κατάσταση, τον έχουν κάνει να έχει κλείσει τα μάτια του στο καινούριο. Ένας τρόπος υπάρχει όμως για να αποτινάξουμε τις φοβίες μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας. Ο τρόπος αυτός είναι η γνώση. Γιατί τι φοβόμαστε? Το άγνωστο. Άρα όταν γίνει γνωστό, πάμε να το φοβόμαστε. Λίγο αν θέλεις το μικρόφωνο σου, Ντορέτα μου, γιατί σε ακούω λίγο μακριά. Τώρα, για να έχω... καλύτερα. Ναι, τώρα καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, το άγνωστο είναι αυτό που φοβάται ο άνθρωπος. Πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ποιο είναι λοιπόν το φάρμακο για να πάψει να φοβάται, άρα και να γεμίζει αρνητικά συναισθήματα και δηλητήρια τόσο στην ψυχή όσο και το μυαλό και, τον οργανισμό το φυσικό? Η γνώση. Αυτό.
Λοιπόν, είναι η δύναμη από εκεί και πέρα της αυτοίασης που έχουμε. Δηλαδή, όταν αρχίζουμε και γνωρίζουμε πράγματα, έχουμε και τη δυνατότητα να πατάμε πιο σταθερά στα πόδια μας. Να μην φοβόμαστε πλέον πολλά πράγματα, τα οποία τα έχουμε ως μόνιμες φοβίες. Σήμερα όλοι φοβούνται την αρρώστια. Η αρρώστια βέβαια υπάρχει, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να πανικοβάλλει. Άρα θα πρέπει εμείς με τη λογική μας και με τη δύναμη αυτή την πολιτική που έχει ο άνθρωπος να το αντιμετωπίσουμε. Μαθαίνοντας λοιπόν πράγματα τα οποία είναι από αναπνοές, από τρόπους άσκησης και ηρεμίας, μέχρι γνώσεις οι οποίες θα αλλάξουν τον ορίζοντά του, του κάθε ανθρώπου, θα αρχίσει να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Και μιλάμε για γνώσεις που είναι τόσο από την αρχαία Ελλάδα, όσο και από άλλες πηγές, αλλά και από τη σύγχρονη επιστήμη. Και αυτά, δυστυχώς, δεν προβάλλονται σε άλλους κύκλους σπουδών. Είναι επαναστατικό. Είναι επαναστατικό αυτό το οποίο λες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα πούμε πράγματα τα οποία είναι εκτός της επιστήμης, σε ίσα που θα πούμε πράγματα που είναι εντός της επιστήμης. Πολύ όμορφο. Της αποδεκτής επιστήμης από πολύ μεγάλους πανεπιστημιακούς καθηγητές. Εγώ θα είμαι ο φορέας που θα τα πω. Δεν είμαι εγώ που τα βγάζω. Εγώ θα μεταφέρω. Αλλά εκείνο που σίγουρα θα μεταφέρω από μένα είναι την εσωτερική διαδρομή την οποία έχω κάνει και την οποία εφαρμόζω εγώ στον εαυτό μου. Και δόξα. Άρα μιλάμε... Είμαι καλά. Άρα μιλάμε, Ντορέτα, για αρχαίγονες γνώσεις και αρχαίγονους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνουμε μία κάθαρση σωματική και πνευματική, αν κατάλαβα καλά, και ψυχική βέβαια. Αυτό είναι δεύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα που μας ενδιαφέρει είναι η ψυχική ενδυνάμωση και η αποτροπή της κακής ενέργειας. Αυτό είναι το πρώτο, γιατί αν τυχόν δεν ενδυναμώσουμε την ψυχή, τη βούληση, το θυμικό και το λογικό, έτσι, γιατί ο άνθρωπος τι παθαίνει όταν φοβάται ή νομίζει ότι κάτι τον απειλεί ή οτιδήποτε. Χάνει την ψυχραιμία του. Χάνει τη δυνατότητα της λογικής του. Ακριβώς. Άρα εκείνο που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι να ενδυναμώσουμε ακριβώς το ψυχικό και λογικό μέρος και να προχωρήσουμε μετά στις μεθόδους αποτροπής της αρνητικής δύναμης, η οποία είναι πασίδηλη και πανίσχυρη στον κόσμο μας. Δεν είμαστε αδαείς, το γνωρίζουμε. Αλλά υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης αυτού του πράγματος. Αλλά δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Είναι σαν να λέμε ότι ένας άνθρωπος 40 πυρετό θα πάει να τρέξει μαραθώνιο. Δεν μπορεί. Να θεραπευτεί από αυτό, να επέλθει η αυτοίαση, γιατί είναι μέσα μας. Βλέπεις ότι το ξέρουμε ακόμα και από ασθενείς, ότι το ηθικό είναι τεράστιο κομμάτι. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, πόσο μάλλον σε υγιείς, γιατί σε υγιείς απευθυνόμαστε, απλά τρακαρισμένοι ελαφρώς, έτσι, λόγω της κατάστασης. Λοιπόν, να ενδυναμώσουμε την ψυχική τους κατάσταση. Η ψυχή και το μυαλό του ανθρώπου τεράστια δύναμη. Αυτό θέλουμε να βγάλουμε απάνω. Άρα τώρα, λοιπόν... με ποιους τρόπους θα έλεγα εγώ. Γιατί επειδή εγώ σε γνωρίζω τόσα χρόνια, ξέρω πάρα πολύ καλά τι εννοείς όταν λες αυτά και πραγματικά πόσο αληθοφανή και αληθινά είναι αυτά τα οποία προκύπτουν όταν κάποιος εντρυφήσει σε αυτή τη διδασκαλία σου. Εγώ το γνωρίζω αυτό μέσα από τα χρόνια και τη γνωριμία μας. Άρα να πούμε στους φίλους μας και στις φίλες μας ότι θα είναι και ένας πρακτικός οδηγός αυτά τα οποία θα γίνουν. Έτσι. Άρα ξεκινάμε... Ναι. Θα προχωρήσουμε στη μυστική γνώση. Που είναι και η πραγματική αναγέννηση
γνώση, βλέπουμε γάμα νη σίγμα, αναγέννηση γάμα νη σίγμα. Ακριβώς. Εδώ είναι και η απάντηση το τι γίνεται μέσα στις μυστηριακές ατραπούς από τα αρχαία χρόνια μέχρι. Γιατί γίνεται αναγέννηση, γιατί δίδεται γνώση. Χωρίς αυτό δεν. Δηλαδή πιστεύω και τέτοια δεν υπάρχουν αυτά. Και η γνώση είναι βιωματική, έτσι, να το πούμε είναι αυτό. Είναι βιωματική και πέρα από αυτό είναι και δημιουργική. Δηλαδή, ναι το βιώνεις, αλλά δημιουργεί καινούριο κόσμο μπροστά. Εσύ ο ίδιος τον δημιουργείς. Άρα, όπως είπαμε, αρχαίγονες γνώσεις, μέθοδοι αυτογιάσεως και καθάρσεως και αυτά όλα θα έρθουν σταδιακά. Σταδιακά. Έτσι. Δεν είναι κανένα μαγικό κουμπί το οποίο πατάς και σου δίνεται η γνώση. Έτσι. Θα πρέπει να βιώσεις. Άρα λοιπόν αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως είναι ένα σεμινάριο, ένας κύκλος σπουδών που έρχεται για να ενδυναμώσει ψυχή και σώμα για να μπορέσει να δει τον κόσμο με ένα άλλο μάτι. Γιατί... Και από εκεί πέρα να μπει στη δικιά του ατραπό ο καθένας. Γιατί όλοι έχουμε. Απλά μα έχουμε τυφλά τα μάτια μας με παροπίδες, δεν βλέπουμε τίποτα. Ωραία, ωραία. Άρα ξεκαθαρίζει το τοπίο. Δεν είμαστε ανατολιστές. Δεν έχουμε σχέση με γκουρού και τέτοια. Δεν υποβάλλουμε σε κανέναν τίποτα. Ένα δρόμο δίνουμε. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά και να τα λέμε. Βέβαια. Γιατί δυστυχώς η ελληνική μυστηριακή παράδοση έχει γίνει βορά πολλών θεωριών και φιλοσοφιών εντός και εκτός εισαγωγικών. Έτσι. Είναι καιρός να επιστρέψουμε στην ελληνική μυστηριακή οδό και αυτό ακριβώς που έκανε δυνατούς τους προγόνους μας. Α, μπράβο, την απάντηση τη δίνει η ιστορία μας. Έτσι, και τους έκανε να μεγαλουργήσουν. Οι μύστες των Ελευσινίων, των Καβύριων και τα λοιπά, δεν ήταν τίποτα ανθρωπάκια που να ήταν υποταγμένα σε κάποιον ιεροφάντη. Όχι. Ήταν πολύ ισχυροί και μεγάλα μυαλά και δημιούργησαν και πολέμησαν και δοξάστηκαν και δόξασαν την Ελλάδα. Ελεύθεροι άνθρωποι. Για να γίνει αυτό λοιπόν υπήρχαν κάποια κλειδιά. Άρα εδώ θα μιλήσουμε στο σεμινάριο κάποια. Αυτό. Ναι, κάποια κλειδιά. Θα δεν μιλήσουμε τα λοιπόν. Όλα, έτσι, να το λέμε αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν μυστικά τα μυστήρια, ήταν άρρηκτα. Αλλά παρόλα αυτά, η πολύχρονη ατραπός που έχουμε ακολουθήσει και εσύ και εγώ, Βαγγέλη, μας έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Αυτό είναι αλήθεια, Αντώρετα μου. Γιατί... Αυτό είναι αλήθεια. Το κανάλι δεν κόβεται ποτέ. Αρκεί να και είναι καιρός τώρα να τα δώσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες και Ελληνίδες. Είναι ο καιρός πλέον. Ακριβώς γιατί κάποια στιγμή δεν μπορεί να χάνονται πάντα, τα πάντα. Έτσι, έτσι. Αν είναι να μείνει κάτι όρθιο στην Ελλάδα, πάντα θα μένει το πνεύμα. Πολύ θα χάνονται. Να πάμε λοιπόν τώρα... είπαμε πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, είναι η πρώτη παράδοση την οποία θα κάνεις, η οποία πρέπει να πούμε στους φίλους και στις φίλες ότι θα τους πηγαίνει το βίντεο στο email που θα δηλώσουν. Τώρα μπορείτε να στείλετε ένα email στο info@estia.tv ή να καλέσετε στο 210-3840-676 το τηλέφωνο. Στο email που θα στείλετε θα δηλώνετε την θέλησή σας για να λάβετε μέρος σε αυτούς τους κύκλους σπουδών με την Doretta Pepa της γνώσιοθεραπείας. Θα δηλώσετε λοιπόν ότι επιθυμείτε να συμμετέχετε χωρίς καμία υποχρέωση. Από εκεί πέρα σας έρχεται ένα απαντητικό mail το οποίο θα σας δώσει μία φόρμα να συμπληρώσετε και σας δώσει περισσότερες οδηγίες. Και από εκεί και πέρα θα σας έρχεται στο email σας. Μία φορά την εβδομάδα, συγκεκριμένη μέρα, το μάθημα, η διδασκαλία της Doretta's Pepa. Οπότε εκεί θα λαμβάνετε, θα έχετε το χρόνο όλων για να το μελετήσετε
όταν θα σας έρθει το email. Και θα σας έρχεται και το email της κυρίας Πέπα, έτσι Ντορέτα μου, όπου εκεί θα αποστέλλονται και οι ερωτήσεις σας, οι οποίες θα απαντώνται από την ίδια τη συγγραφέα και ερευνήτρια και θα τίθενται και ορισμένες απαντήσεις στην επόμενη διδασκαλία ανάλογα με την ερώτηση που έχετε κάνει και το θέμα. Άρα θα έχετε και επικοινωνία άμεσα με την κυρία Πέπα. Και όχι μόνο, μπορούν να ζητήσουν συγκεκριμένες πλευρές και πτυχές τις γνώσεις να αναλύσουμε. Ναι, γιατί... Έτσι. Ναι, γιατί θα είναι και διαδραστικό με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια. Θα υπάρχει μία συνέχεια. Θα έχετε προσωπική επαφή με την κυρία Πέπα, όσες και όσοι εγγραφείτε, στο σεμινάριο αυτό της γνωσιοθεραπείας και θα λάβετε πολλές απαντήσεις και πάνω απ' όλα θα τονωθεί και το ηθικό σας, θα τονωθούν και οι γνώσεις σας και όπως είπαμε δουλεύουμε και σε βιωματικό, σωματικό, πνευματικό αλλά και ψυχικό επίπεδο. Εκεί θα υπάρχει μία δεδομένη αναβάθμιση. Έτσι δεν είναι, Ντορέτα μου? Έτσι, έτσι, έτσι. Και αν τα κάνουν αυτά που θα λέμε, γιατί τα κάθε ψέματα πρέπει να προσπαθήσουν και οι ίδιοι, όλοι οι φίλοι και οι φίλες, έτσι, να κάνουν αυτά που θα λέμε. Διότι αν δεν κάνουν έστω κάτι από αυτά που θα λέμε, αποτέλεσμα δεν μπορεί να υπάρξει. Ακριβώς. Αυτό είναι σαφές. Ότι και εγώ έχω αυτή την... Δεν είναι θέμα μόνο κάποιος να μας παρακολουθεί. Και έχουμε κάποια προβλήματα στη σύνδεση. Ας μιλάμε πιο αργά. Ναι. Λέω ότι δεν αρκεί κάποιος να παρακολουθεί. Πρέπει να εφαρμόζει κιόλας. Πρέπει να κάνει κάποια πράγματα με τον εαυτό του, να δουλεύει με τον εαυτό του. Είπαμε, δεν είμαστε ούτε γκουρού, ούτε ο μάγος του Οζ. Έτσι ακριβώς. Άλλωστε, δεν έχει καμία αξία κάποιος να σου το δώσει με το παλάκι. Πρέπει και μόνος να προσπαθήσεις. Εγώ σε αυτά είμαι λίγο σκληρή, το ξέρεις. Το γνωρίζω και αυτό είναι το σωστό. Να βλέψει. Ιδάλλως θα είναι κοροϊδία. Ακριβώς. Και εμείς δεν είμαστε εδώ για να κοροϊδέψουμε. Όχι. Ούτε για να στρογγυλέψουμε τις γωνίες. Είμαστε για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Άλλωστε και η ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια αποδεικνύει τη σταθερότητα. Ακριβώς. Σε αυτά που πιστεύουμε. Έτσι. Και αυτά που διδάσκουμε. Δεν βγαίνουμε μπούρου μπούρου να λέμε ιστορίες. Όπως... Ακριβώς. Μα δεν χρειάζεται. Να σε ρωτήσω... Δουλειά είναι αυτό που είναι έργο, ακριβώς. Να σε ρωτήσω, Ντορέτα μου, εντωμεταξύ οι φίλες και οι φίλοι, όπως είπαμε, μπορούν να στέλνουν τα email τους στο info@papakiestia.tv για να δηλώνουν επιθυμία να συμμετέχουν και να λαμβάνουν τις περισσότερες πληροφορίες. Ή στο 210-38-46-76, οπότε πάλι θα τους δίνετε πληροφορίες για τη συμμετοχή τους. Να πούμε ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός ατόμων, είναι δεδομένο αυτό, για να μην ανοίξουμε πάρα πολύ και χάσουμε πραγματικά την μπάλα, όπως θα λέγαμε, και το καταλαβαίνετε αυτό. Και θα έχετε επαφή άμεση, όπως είπαμε, την κυρία Πέπα, μέσω του email της. Και από εκεί πέρα θα παίρνετε απαντήσεις σε αυτά που ρωτάτε, αλλά ταυτόχρονα θα ρωτάτε και πράγματα και συμμετέχοντες σε αυτή την ομάδα που δημιουργείτε τώρα, θα μπορείτε να λέτε και ποια θέματα θα θέλατε να θίξουμε στις παραδόσεις, στις διδασκαλίες. Έτσι. Πάνω εδώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Προηγουμένως είπα ότι είμαι σκληρή πάνω στο έργο. Σε σχέση με τον άνθρωπο, όμως, και αυτό θέλω να το καταλάβουν οι φίλοι και οι φίλες, έχω πολύ βαθιά αισθήματα για τους ανθρώπους αυτούς. Όσοι με γνωρίζουν, το ξέρουν. Το ξέρω κι εγώ. Το ξέρω κι εγώ καλά αυτό, Ντορέτα. Θα σε γνωρίσω. Το κάνω. Όχι. Θέλω να το τελειώσω αυτό το Βαγγέλη μου. Αυτό το σεμινάριο, αυτό το κύκλο, το κάνω γιατί πονάω την κατάσταση του ανθρώπου αυτή τη στιγμή. Το ξέρω. Πιο αργά μόνο έχουμε ένα πρόβλημα στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Στη σύνδεση. Νομίζω.
Ναι. Μην νομίζουμε ότι είναι εύκολο. Δεν είναι. Αλλά πιστεύω ότι η αμεσότητα, ακόμα και μέσα από αυτό το ψυχρό μηχάνημα, θα περάσει. Και ήδη να ξέρεις ότι πολλοί φίλοι και φίλες περιμένουν πώς και πώς αυτή τη σημερινή αναγγελία που επίσημα ξεκινάμε. Επαναλαμβάνουμε, γίνονται οι εγγραφές και την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου θα πάνε τα μαθήματα, θα πηγαίνουν στο email αυτών που θα συμμετέχουν στην ομάδα. Μία τελευταία ερώτηση, Ντορέτα μου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πρώτη διδασκαλία που θα γίνει, τι θα πραγματευτείς, ποιο θα είναι το θέμα? Θα ξεκινήσω με την ψυχική ενδυνάμωση. Ναι. Και την άμυνα. Και την άμυνα. Απέναντι σε ό,τι μας βάλει. Τώρα θα μου πάρει 2, 3 μαθήματα, δεν το ξέρω. Γιατί δεν είναι κάτι απλό. Σαφώς και δεν είναι απλό. Σαφώς και δεν είναι απλό. Ναι, υπάρχουν τρόποι. Έτσι. Υπάρχουν μέθοδοι συγκεκριμένες. Και πολύ θα πρέπει να τις πάμε λίγο. Άρα ψυχική ενδυνάμωση και μέθοδοι. Όχι, ψυχική ενδυνάμωση και άμυνα. Άμυνα. Νομίζω πως είναι πολύ επίκαιρο, ειδικά με αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ντορέτα μου, δεν λέμε άλλα. Η συνέχεια στα μαθήματα. Καλή αρχή. Φίλες και φίλοι, εγγραφείτε από τώρα. Καλή αρχή να έχουμε και δύναμη. Εγγραφείτε από τώρα. info@papakiestia.tv. Στέλνετε το μήνυμα με την επιθυμία σας να συμμετέχετε στα μαθήματα της γνώσιοθεραπείας με την Ντορέτα Πέπα ή στο 210-38-40-676, όπως είπαμε, όπου τηλεφωνικά δηλώνετε αυτήν την επιθυμία και παίρνετε περισσότερες οφορίες. Ντορέτα μου, χάρηκα, ξεκινάμε και πάλι κάτι πολύ μεγάλο και πάλι, όπως είπαμε, καλή αρχή και δύναμη σε όλες και όλους μας. Γεννήτω.